Σύντροφοι και φίλοι, σε καιρούς ταχύτατων ρυθμών αβεβαιότητας και αγανάκτησης, καλούμαστε μαθητές ως νέα μέλη της κοινωνίας της ύψης, του προκλεισμού και των ανταγωνισμών να επιβιώσουν. Εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις που μας επιβάλλει η κοινωνία, το σχολείο, το φροντιστήριο ή κάποια άλλη σχολική δραστηριότητα, εάν είμαστε τερμαίες σε κάποιο σύλλογο ή ομάδα και τα διάφορα. Γύρω από τον άξονα λοιπόν των αρμοδιοτήτων μας και εκτενέστερα της κοινωνικής μας θέσης, καλούμαστε να γίνουμε παιδιά θαύματα για να εξισορροπήσουμε με τη βέβαια ατομική μας ευθύνη το καθημερινό μας πρόγραμμα. Αναντίρρητα, δεν είναι δεδομένο για όλους τους μαθητές ότι θα σπουδάσουν γύρω από τον τομέα ενδιαφέροντός τους ή ακόμα και αν θα ασχοληθούν επαγγελματικά με τον κλάδο που επέλεξαν. Αυτή η ανησυχία απασχολεί την πλειοψηφία των μαθητών και όσοι αντιμετωπίζουν φυσικά τους μαθητές γραφών λαϊκών οικογενειών, που το μέλλον τους εξαρτάται από τους Πανελλήνιες. Ο μαθητής αυτός της διαπράξης, το άγχος και το στρες, που παλεύει άναρχα να καλύψει τις απαιτήσεις αυτών που καθορίζουν και δημορφώνουν στα μέτρα τους το μέλλον του, αποκτά και οθετεί μια συμπεριφορά. Στο σχολείο της παπαγαλίας και της αποστήθησης, που εκριζώνει και αμφιχετίζει την πνευματική καλλιέργεια, την κοινωνική παιδεία και την ανάπτυξη κριτηρίου και άλλων ιδανικών που καθιστούν αναγκαίο ο προσμαθητής να εκδιεκδικεί. Ο οικογενειακός του περίγυρος επιδρά καθοριστικά στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται αλλιώς παρά αγχώδης, αφού παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τους γονείς του να εγκομαχούν και να καλύψουν βασικές διοικητικές ανάγκες, δίχως να τους περισσεύει χρόνο και χρήμα για να περάσουν ιδιωτικές στιγμές με την οικογένειά τους. Οι μαθητές σαφώς δεν μένουν ανεπηρέαστοι από τα παραπάνω και τις ενδεχόμενες παραμέλησεις τους από τους γονείς τους, λόγω κτηταμένου ωραρίου εργασίας ή ακόμα και περισσότερη δουλειά στο σπίτι. Τα πολλαπλά αδιάκοπα χτυπήματα που δέχεται ένας μαθητής σε μια τόσο κρίσιμη ηλικία που προσπαθεί να ανακαλύψει τον εαυτό του και να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του, αυξάνονται όσο δυνατή να εξηγήσει τα συναισθήματα που του καταβάλουν, όπως και των επιπλέον που του δημιουργούνται από τις προαναφερόμενες συγκυρίες. Παρακολουθώντας τη ζωή του να γίνεται ένα παιχνίδι επιβίωσης, ο μαθητής αναζητά τρόπους για να διοικητεύσει αυτή του την οργή και ανάκτηση, ενώ του στερούν τα όνειρά του και τα δικαιώματά του να τα εκπληρώσει. Λόγω άγνοιας λοιπόν καταφεύγει σε ενέργειες που προωθούνται περισσότερο από το σύστημα, όπως η ένταξή του σε κωδικούς συνδέσμους ή άλλες αστικές ομάδες, η χρήση ναρκωτικών ουσιών ή ακόμα και η ενεργή του δράση σε κοινότητες που αποσκοπούν στην επίλυση μιας πτυχής του γενικότερου προβλήματος και γενέτερες όλων των προβλημάτων του. Έτσι λοιπόν μαθαίνει να κατηγορηποιεί και να διαχωρίζει τον κόσμο σε διάφορα στρατόπεδα και να βλέπει τους μαθητές του ως εχθρούς του ανάλογα με τη διαφορετικότητά του. Δεν γίνεται αναπόφευκτος και ο εξτρεμισμός, ο φανατισμός, που είναι βέβαια και αναπόσπαστο κομμάτι της μη οργανωμένης πάλης και άνετης προσέγγισης του αγώνα. Το αντίκτυπο και συνέπειες αυτών αντικατοπτρίζονται σε τρομοκρατικές χαρακτηριστικές συμπεριφορές και συνικά βίας εντός της μαθητικής κοινότητας. Όσο λοιπόν η καταστολή εξήνεται και η οργανωμένη πάλη αμβλύνεται, παρατηρούνται συχνά βιοπραγίες και συμπεριφορές απέκτες έναντι διάφορων κοινωνικών ομάδων. Η αρνητική απόρρεια του φαινομένου αυτού είναι αρχικά η ανοχή της σχολικής μονάδας σε συνικά βίας και τρομοκρατίας, όπου ο εκφοβισμός γίνεται ολοένα και περισσότερο κτήματα και ο μαθητής παραμένει ένας απαιτητικός δέκτης όλων αυτών. Αναμφισβήτητα λοιπόν, καθιστά τη σημασία του σχολείου και της κοινωνίας ευρύτερα, όπου τίθεται σκόπο μόνο να μεριμνά για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του σχολικού χώρου. Ο μαθητής επιβάλλεται να νιώθει ασφάλεια στο σχολείο και όχι φόβο. Οι μαθητές από πλευρά τους οφείλουν να οργανώσουν τον αγώνα και να ισορροπήσουν τη δραστηριότητα των μαθητικών συμβουλίων ανήκοντας στις αιτήσεις μέσα στην τάξη, αλλά και διεξάγοντας δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού, όπως κάνοντας πανό ή γράφητο. Ακόμα κρίνεται σκόπιμο να γίνεται θέμα συζήτησης σε τακτικές συνελεύσεις των τμήματων οργανώνοντας τον αγώνα. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, το οποίο διανύθηκε σε περίπου 90 μαθητές, αναδεικνύουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Στο ερώτημα, υπάρχουν περιστατικά βία στο σχολείο σου, η πλειοψηφία, 71% των μαθητών, απάντησε ότι έχει δει περιστατικά βία στο σχολείο του, όχι όμως τόσο συχνά. Ακόμα ένα ποσοστό 27% απάντησε ότι δεν έχει δει κάτι και ένα ποσοστό 2% απάντησε ότι ναι, έχει δει και είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Από τις παραπάνω απαντήσεις, αντλούμε το πόρισμα ότι σκηνικά βία παρατηρούνται στα περισσότερα σχολεία υπό την εποπτεία πολλών μαθητών, αν και όχι τόσο συχνά, αλλά και ενδεχομένως και σε άλλα σχολεία με μεμονωμένα περιστατικά που δεν γίνονται μπροστά σε άλλους μαθητές. Ανησυχητικό είναι βέβαια ότι από τα 90 περίπου παιδιά που απάντησαν σε αυτή την ερώτηση, ένα με δύο μαθητές δήλωσαν ότι υπάρχουν συχνά περιστατικά σχολικής βίας στο σχολείο τους.
Επιπλέον, στο ερώτημα τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, να κάνει ένα παιδί που έχει υποστεί ενδοσολική βία, ένα ποσοστό 77% απάντησε ότι πρέπει να ενημερώσει τους καθηγητές, τον διευθυντή, τους γονείς και το υπόλοιπο 23% απάντησε ότι πρέπει να απευθυνθεί στο πενταμελές και στο 15μελές. Ενώ κανένας δεν απάντησε ότι δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει κάτι κάποιος που δέχεται bullying. Εύκολο λοιπόν συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι μαθητές κρίνουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη να απευθυνθούν στους αρμόδιους ενήλικες που παίρνουν την ευθύνη των μαθητών εντός της σχολικής μονάδας, ενώ η μειοψηφία αυτών θεωρεί πως τα εκλεγμένα μαθητικά συμβούλια είναι ικανότατα να λύσουν το πρόβλημα του εκφοβισμού. Ακόμα, στο ερώτημα ποια πιστεύει ότι είναι τα αίτια ενδοσχολικής βίας, οι απόψεις δίστανται, αφού το 4% απάντησε ότι ευθύνεται οι μαθητές που ασκούν βία, ότι δεν παίρνουν τα γράμματα, το 39% αποδίδει την ευθύνη στην οικογένεια. Το 13% στο σχολείο που δεν παίρνει μέτρα και η πλειοψηφία του 44% που απάντησε όλα τα παραπάνω. Οι παραπάνω απαντήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των μαθητών δεν είναι απόλυτα σίγουρη για το ποιος φταίει τελικά. Η γενική εικόνα δείχνει ότι γίνεται καταμερισμός της ευθύνης από τους μαθητές, ρίχνοντας περισσότερο το βάρος συγκεκριμένα στην οικογένεια. Επιπρόσθετα στο τελευταίο ερώτημα, τι μέτρα πρέπει να πάρθουν για να περιοριστεί η ενδοσχολική βία, το 39% απάντησε ότι οι καθηγητές πρέπει να νοιάζονται περισσότερο για τους μαθητές, το 35% απάντησε ότι η οικογένεια πρέπει να διαπαιδαγωγεί σωστά, το 19% απάντησε ότι πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ. Και το 7% απάντησε ότι τα σχολεία πρέπει να αυστηροποιήσουν τις ποινές. Η λύση του προβλήματος φαίνεται να μην είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα μιας ομάδας της μαθητικής κοινότητας. Οι μαθητές παρατηρούν ότι τείνουν να δίνουν την ευθύνη περισσότερο στους καθηγητές και την οικογένεια παρά στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα που γίνεται το διαχωρισμό των μαθητών, τη βία, τον ρατσισμό και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές. Το παραπάνω ερωτηματολόγιο αποτελεί τεκμήριο της ανάγκης διοργάνωσης, διορθής σκέψης και κρίση. Αναδεικνύει την ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη και σύγκρουση με το άδικο. Είναι θεμητό λοιπόν για έναν μαθητή που να γνωρίζει πού ανήκει και έπειτα να μπορεί να αντιληφθεί το υπέτειο της σύγκρισης και της εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμάχεται σε τέτοιου είδους ρατσιστικές και βίαιες επιθέσεις. Έτσι οδηγούμαστε αμέσως στο συμπέρασμα ότι τελικά διέξοδο από το σχετικό σχολικό εκφοβισμό είναι η οργάνωση του αγώνα και η επαναστατική μας δράση που μπορεί να αποδειχθεί μόνο μέσω της δυνατής συνέπαντου.